Πάμε σε ένα άλλο γεγονός που έχει νομίζω συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις από το χαμόγελο του παιδιού για την ανατριχιαστική ιστορία αυτού του 34χρονου Αφγανού από την Πακιστανού, συγγνώμη, από το Μενίδη, που κρατούσε επί 3 χρόνια φυλακισμένη μια κοπέλα 12 χρονών, ασελγούσε μάλιστα πάνω της και τελικά απέκτησε μαζί της και ένα παιδί. Το κουβάρι της ανατριχιαστικής ιστορίας με την ανήλικη που ήταν φυλακισμένη για 2 ολόκληρα χρόνια στο σπίτι του βιαστή της ξετυλίγεται και οι λεπτομέρειες σοκάρουν. Την εγκλώβησε μέσα σε ένα σπίτι και την κράτησε περίπου 2 χρόνια σκλάβα του για να ικανοποιεί τις δικές του περίεργες και ανώμαλες ορέξεις. Ήταν πλέον δικό του απόκτημα. Μάλιστα, ο άνδρας δεν σταμάτησε ποτέ να παρενοχλεί την ανήλικη. Ακόμα και το τελευταίο διάστημα που το κορίτσι βρισκόταν στη ζεστή αγκαλιά του χαμόγελου, ο ίδιος την εκβίαζε συναισθηματικά. Και το θράσος να την βρει, να ψάξει να την βρει, το παιδί εξαρτώμενο από αυτό το περιβόητο σύνδρομο, το Στοκχόλμης, πώς λέγεται, και την εξάρτηση που είχε να ενδίδει κάποιες φορές στις δικές του εκκλήσεις και κάποιες στιγμές διαπιστώσαμε ότι συνέχιζε να την παρενοχλεί. Το κορίτσι αυτό που έγινε τόσο πρόωρα και βίαια γυναίκα στην πραγματικότητα δεν έζησε ποτέ της ως παιδί. Ήταν ένα παιδί 4 χρονών που το εκμεταλλευόντουσαν οι γονείς σε επαιτία. Στη συνέχεια μεγάλωσε. Έγινε μεγαλύτερη σε ηλικία και υπήρξε εκμετάλλευση σεξουαλική. Εκμετάλλευση σεξουαλική από τους γονείς της έναντι χρημάτων. Η απίστευτη ιστορία, το νέο Κωνσταλέξη, αποκαλύφθηκε πριν από 2 χρόνια όταν η ανήλικη μάνα μεταφέρθηκε με το μωρό της στο νοσοκομείο από τον ίδιο της τον βιαστή. Ωστόσο, ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος και ανενόχλητος μέχρι τώρα. Υπάρχουν ολιγορίες ότι κάποιοι παίρνουν επάνω τους κάποιες σοβαρές υποθέσεις, δεν ενημερώνουν μέσα στην αστυνομία τους αρμόδιους. Το ίδιο γίνεται και κάπου αλλού. Δεν ενημερώνονται οι ειδικοί, γιατί δόξα τω Θεώ σε αυτούς τους χώρους, τους θεσμικούς φορείς, υπάρχουν ειδικοί και άνθρωποι που ξέρουν τι να κάνουν. Πραγματικά σοκάρουν αποκαλύψεις και έχουμε και θα συνδεθούμε ζωντανά με τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και είναι φρικτή καλά. Ιστορία. Ήταν 34 χρονών και κρατούσε ουσιαστικά φυλακισμένη επί 3 χρόνια μια 12χρονη. Και μάλιστα και ασελγούσε πάνω της και απέκτησαν. Εντάξει, δεν είναι. Σας ακούω. Δεν είναι μόνο αυτό και ο λόγος που μας έκανε να μιλήσουμε. Μετά το δελτίο τύπου που βγήκε από την αστυνομία, φυσικά, mm-hmm. και τη σύλληψη που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Γιατί μετά από δική μας καταγγελία στην εισαγγελία του Ωρίου Πάγου και μετά από πρωτοβουλία, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, της νέας εισαγγελέως ανηλίκων Αθηνών, που έδωσε εντολή αμέσως να κινητοποιηθεί η διαδικασία που δεν είχε κινητοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια, που είχε ξεκινήσει όλη αυτή η οδύσσια του παιδιού. Το 2015 ξεκίνησε όλη αυτή, όταν ανακαλύφθηκε μάλλον το τι συμβαίνει όταν πήγε στο νοσοκομείο παιδών. Ναι. Με εκείνη και το παιδί, το μωράκι, να είναι σε κατάσταση πολύ άσχημη από πλευράς υγείας. Στη συνέχεια πήγε σε κάποιο κρατικό ίδρυμα μαζί με το παιδί και μετά, το περασμένο χρόνο, ήρθε σε εμάς η κοπέλα, ενώ το μωρό πήγε στο μητέρα για υιοθεσία. Η φρίκη είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το θράσος να συνεχίσει να παρενοχλεί και να προσπαθεί να βρει το παιδί το οποίο ενέδιδε και αυτή δυστυχώς λόγω της εξάρτησης που είχε, όπως προανέφερα. Και όχι μόνο δεν κατηγορήθηκε καν, όχι να καταδικαστεί, δεν κατηγορήθηκε καν όλο το διάστημα, αλλά έχει το θράσος να γίνονται όλα αυτά. Όταν ενημερώσαμε λοιπόν, μας είπαν να του κάνει μια σύσταση η αστυνομία. Φυσικά αυτό δεν ήταν δυνατόν να το δεχτούμε. Και αμέσως καταγγείλαμε με το ξεκίνημα μιας εκστρατείας που κάναμε για την κατάσταση σεξουαλικής εκοπής πριν από 1,5-2 μήνες. Καταγγείλαμε δημόσια ότι υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο. Ενημερώσαμε την εισαγγελία του Ωρίου Πάγου, η οποία έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Καθώς επίσης τότε κινητοποιήθηκε η εισαγγελία Αθηνών. Αμέσως η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ανηλίκων έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σε συνεργασία με τους ανθρώπους μας και το συνέλαβε. Θέλω να πω αυτό που έλεγα και πριν, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο χρηστικοί, στο να ξέρουμε και να ξέρουν κάποιοι ότι υπάρχουν ειδικοί να μπορούν να απευθυνθούν και να μην περιμένουμε από κάποιους που ενδεχομένως το κρατάνε στα συρτάρια τους και θέλουν να αποφύγουν να κάνουν αναφορές και διαδικασίες. Δεν ακούμε τον κύριο Γιαννόπουλο, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Διακόπη η σύνδεση. Μα ακούτε τώρα? Σας ακούω τώρα. Κύριε Γιαννόπουλε, το κορίτσι τώρα που βρίσκεται. Ναι.
Το κορίτσι βρίσκεται στην φροντίδα του χαμόγελου. Είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η ψυχική της ισορροπία, η ανάγκη που έχει για να αισθανθεί ότι να εμπιστευτεί τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί από 4 χρονών κάποιοι άνθρωποι την εκμεταλλευόντουσαν. Και βρίσκεται σε θεραπευτική διαδικασία με το ειδικό κέντρο που έχουμε, προκειμένου να της καλύψουμε τις ανάγκες της ψυχής της. Γιατί πρέπει να πω ότι ήταν τόσο ο θυμό της, όπου σε κάποια επίσκεψη που ήρθε μετά, που κάτι έγινε που την συνάντησε στον δρόμο, πήγε μέσα στο σπίτι και τα σπάσε όλα. Έγινε επικίνδυνη για τον εαυτό της και για τα παιδιά. Και αυτός ο θυμός είναι απακόλουθο όλης αυτής της φρίκης που έζησε ένα παιδί, που ζούσε όλα αυτά τα χρόνια ένα παιδί και που δυστυχώς υπάρχουν και άλλα παιδιά τέτοια, που θα πρέπει να κινητοποιηθούμε λίγο. Εδώ βρισκόμαστε στη γραμμή 1056. Όποιος έχει να καταγγείλει ή να ενημερώσει κάτι, εμείς έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που γνωρίζουν μέσα στην αστυνομία, στην εισαγγελία, στη δικαστική διαδικασία όλοι, ούτως ώστε να μην μένει κάτι μυστικό, να μην μένει κρυφό και να καταστρέφει τη ζωή ενός παιδιού, που στη συνέχεια θα το βρούμε μπροστά μας σαν κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Πραγματικά τρομερή υπόθεση. Γι' αυτό να είναι πάντα το χαμόγελο του παιδιού προσφέρει έργο και πρέπει να ενημερώνουμε για αυτά τα γεγονότα.